διαφορετικές προτάσεις και για διαφορετικούς τρόπους ζωής. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα το δείτε μετά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα συνδεθούμε με Χαλάνδρη. Εκεί μας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Παπαδοπούλου. Η κυρία Σταυρούλα Παπαδοπούλου είναι η συνιδιοκτήτρια του Βαζακίου. Το Βαζάκι δεν είναι ένα απλό μαγαζί με βιολογικούς χυμούς πιστοποιημένα κτλ. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και διατροφής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την σύνδεση. Και να μας εξηγήσετε αυτά τα ωραία που κάνετε εκεί, αλλά και ένα τρόπο detox, τον οποίο προτείνετε εσείς, πολύ στοχευμένο και μεθοδευμένο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρότασή σας και την πρόσκλησή σας. Ναι, είστε καλά και εμείς. Εμείς έχουμε μια γενικότερη φιλοσοφία του υγιεινού. Προσπαθούμε να έχουμε ό,τι υπάρχει στο μαγαζί πέρα από τους χυμούς, τα σνακ, όλα είναι υγιεινά. Δεν βάζουμε στα γλυκά μας πουθενά ζάχαρη. Mm-hmm. Και έχουμε μια συνολική φιλοσοφία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ας πούμε. Μέσα αυτό το κομμάτι είναι και το γεγονός ότι τα βαζάκια που προσφέρουμε είναι γυάλινα, που προσφέρουμε το χυμό. Έτσι κάποιος μπορεί να το πάρει, να το ξαναφέρει και να γίνει επανάχρηση. Προτείνουμε να μην χρησιμοποιούμε καλαμάκια. Αν κάποιος φέρει το δικό του shaker ή τάπερ, έχει 10% έκπτωση. Αν πάρει καφέ ή σάντουιτς. Mm-hmm. Και τώρα, στη σχέση μια και είναι καλοκαίρι και όλοι θέλουν να κάνουν λίγο αποτοξίνωση για να βγουν στις παραλίες πιο υγιείς και ανάλαφοι, έχουμε ένα juice cleanse πακέτο που το λέμε εμείς εδώ. Μπορεί να το κάνεις για 1, 2, 3, 5, 7, 14 μέρες, όσες μέρες νιώθει ο καθένας ότι το έχει ανάγκη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμός χυμών φρούτων και λαχανικών με ένα γάλα αμυγδάλου χειροποίητο που φτιάχνουμε εμείς εδώ κάθε μέρα. Mm-hmm. Και έτσι έχεις μια διατροφή μόνο με χυμούς, μόνο με υγρά. Αυτό ουσιαστικά έχει θετικό στο σώμα γιατί ξεκουράζεται το πεπτικό σύστημα. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτεται τις διατροφικές ανάγκες μίας ημέρας με μία σειρά χυμών και σουπών. Ναι, σωστά. Αυτό μπορεί να το κάνεις βέβαια και για πάνω από μία μέρα. Μπορεί να το κάνεις και για 2 και για 3 και για 5, ως εκεί θα έλεγα για αρχή. Γιατί αυτό τώρα, επειδή το λέτε κι εσείς, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις και πες την πρώτη μέρα περνάει. Τι σας λένε οι πελάτες σας, αντέχεις? Η πρώτη μέρα είναι η πιο δύσκολη, γιατί τότε είναι και που θα εμφανιστούν όποια αποτοξινωτικά συμπτώματα ενδέχεται κάποιος να εμφανίσει. Μπορεί να έχει πονοκέφαλο, πείνα, νεύρα κτλ. Αν ξεπεράσει την πρώτη μέρα λοιπόν, που είναι και αναγνωριστική, μετά είναι όλα πιο εύκολα. Τώρα, μάλιστα που έχει ζέστη, είναι σχεδόν σωτήριο να πίνει χυμό, ο οποίο είναι έτοιμο. Δηλαδή, πεινά, ψά, πα στο ψυγείο, παίρνει το χυμό που είναι έτοιμο και τον καταναλώνει. Μία τέτοια διατροφή detox συνδυάζεται με μία απαιτητική ημέρα ή θα πρέπει να επιλέξουμε ειδικά την πρώτη φορά να την κάνουμε σε μία περίοδο που είμαστε και λίγο πιο χαλαροί? Αυτό έχει να κάνει τελείως, υπάρχουν οι δύο τελείως διαφορετικές άκρες. Η μία είναι οι μισοί άνθρωποι προτιμούν να είναι στο γραφείο σε μία καθημερινότητα και ένταση για να ξεχνιούνται. Mm-hmm. Και άλλοι επιθυμούν να είναι σπίτι, να μην έχουν κανονίσει τίποτα και να το απολαύσουν όσο πιο ήρεμα γίνεται. Γενικώς η πρότασή μας είναι να είναι 3 μέρες που να έχει πάρει κάποιος απόφαση ότι θα αφιερώσει τον εαυτό του, θα είναι λίγο πιο ήρεμος, λίγο πιο συνειδητοποιημένος. Γιατί κακά τα ψώματα είναι μια διαδικασία detox. Μια που ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, που στο τέλος νιώθεις όμορφα και καλά και αξίζει να την δοκιμάσεις. Σας βρίσκουμε λοιπόν στο Χαλάνδρη, το Βαζάκι, εκεί όπου μπορούμε γενικά να ζήσουμε όλη αυτή τη φιλοσοφία του well-being, αλλά και της περιβαλλοντικής συνείδησης, γιατί όπως είπαμε κάνετε και αυτή την όμορφη δράση, που όποιος έρθει με το ποτηράκι του και το ταπεράκι του, θα έχει και την έκπτωσή του. Μας βάζετε έτσι όμορφα και γλυκά λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν και πολύ ωραία ιδέα γενικώς και σαν επιχειρηματικό και είναι και ωραία ιστορία από πίσω, γιατί είστε δύο φίλες ουσιαστικά που διαγνώσατε το κενό και είπατε να το κάνετε πράξη. Σωστά. Βασικά κάναμε μόνοι μας αποτοξίνωση με χυμού σπίτι. Ήταν συγκλονιστικά τα αποτελέσματα, η ευεξία, η ενέργεια και όλο αυτό που βιώσαμε και είπαμε okay, αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Όταν ανοίξαμε δεν υπήρχε κάτι άλλο αντίστοιχο στην Ελλάδα, είμαστε η πρώτη εταιρεία που έκανε κάτι τέτοιο και ευτυχώς όλα δείχνουν καλά. Και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και είναι και έτσι μια διατροφή του μέλλοντος. Σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.